κάποτε μας πάνε όλα μια χαρά. Κι αν κάποτε θα βάλουν ρόδες στα βουνά. Αν κάποτε θα παίζουνε beach volley οι λαγοί, τότε θα δεις και κάποιο φίδι με γαρίφαλο σταυρί. Αν κάποτε θα γίνουν όλα αυτά τα αν. Αμάν, 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 αμάν. Αν κάποτε θα γίνουν όλα αυτά τα αν. Άστα να παν, αμάν. Λα, 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 λα. Αν τα κουνούπια σταματήσουν να τσιμπάν, γιατί θα έχει το καθένα από δεκαντάν. Αν οι σαλούφες λένε πως η υγεία είναι το παν, και τα πιτίκια στους δρόμους ρίχνουν φεϊβολάν. Αν κάποτε θα γίνουν όλα αυτά τα αν. Αμάν, 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 αμάν. Αν κάποτε θα γίνουν όλα αυτά τα αν. Άστα να παν. Στους δημόσιους υπαλλήλους γενικότερα. Δημόσιο αμάν, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, σήμερα, και ας δούμε τι θα δούμε. Σήμερα το αμάν είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στο ελληνικό δημόσιο, στις δημόσιες υπηρεσίες και στους δημόσιους υπαλλήλους. Δημοσιάδα, περίθαλψη, αστυνομία, αν ήταν όλα δημόσιο. Γιατί μπαμπά, ρυθμός επικαιρότητας και εργατική πρωτομαγιά. Αμάν τελεσόπινγκ. Όλα τα παρασκήνια στους τίτλους τέλους. Αυτά και άλλα πολλά σήμερα στο αμάν. Ταινιάρα, μπαμπά. Αχ, αγόρι μου, άσε, με έχω πάθει πλάκα. Διαφημίσεις. Επευκυρίας, ξέρεις τι. Τι θέλεις. Βρήκα τι θα γίνω όταν μεγαλώσω οριστικά και αμετάκλητα. Είναι η τελική σου απόφαση αυτή. Η τελική των τελικών. Άντε να ακούσουμε. Θα γίνω δημόσιος υπάλληλος. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, επιτέλους μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Γιατί βρήκες χιονίσει, βρε αδελφέ. Θα έχεις το μισθό σου. Και όχι μόνο αυτό. Είμαι σίγουρος ότι εσύ, αγόρι μου, ο γιώκας μου, θα είσαι ένας από τους πιο εξυπηρετικούς και ευγενικούς δημόσιους υπαλλήλους που έχει δει αυτή η χώρα. Καλά, δεν το σκεφτόμουν και έτσι ακριβώς. Για να είμαι ειλικρινής, σκεφτόμουν ότι βρέξει χιονίσει, εγώ θα παίρνω άδεια γιατί μ' αρέσει και το βρέξει και το χιονίσει. Να την πέφτω εδώ, στο καναπέ και να βλέπω τηλεόραση. Τι να σου πω, αγόρι μου, από σένα, τι να περιμένει κανείς. Τι να περιμένει κανείς, δεν είσαι πατέρα από μένα, γιατί μου μιλάς έτσι, κατά μάνα, κατά κύρι. Ναι, ναι, ναι. Το ναι, μήλο ναι, ναι. Κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Ναι, αρχίζει η ταινία. Τα γονίδια είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Ο τρόμος του νεοέλληνα, κυρίες και κύριοι, ακούει στη φράση δημόσια υπηρεσία, είναι γνωστό αυτό. Αν είστε σπίτι όμως και βλέπετε τη συγκεκριμένη εκπομπή, είστε πολύ, μα πάρα πολύ τυχεροί. Υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι παλεύουν ανάμεσα σε γραφεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε υπαλλήλους του δημοσίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Γιατί, αγαπητοί μου φίλοι, κανένα πρόβλημα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι όλοι εμείς πάλι, οι απλοί Έλληνες πολίτες, κάνουμε αμάν για μια θέση στο δημόσιο. Αυτά δηλαδή έρχονται και συγκρούνται μεταξύ τους. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Δίνουμε λεφτά για να μπούμε στο δημόσιο. Δίνουμε εξετάσεις για να μπούμε στο δημόσιο. Κάνουμε προσπάθειες υπέρογγες για να μπούμε στο δημόσιο. Όχι, κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά που κάνετε είναι τζάμπα. Σας το λέω, μιλάω εκ πείρας αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, δείτε παρακαλώ την ιστορία που ακολουθεί και θα καταλάβετε. Ο άνθρωπος πήγε να πάρει ένα χαρτί. Πήγε να πάρει ένα χαρτί, έτσι όπως σας το λέω, από μια δημόσια υπηρεσία. Και έπιασε δουλειά. Έπιασε δουλειά. Και τώρα κατηγορείται για απολυθήσή της. Πώς γίνεται να ελετήσεις στην Ευρώπη, μόνο αυτό να σκεφτείς. Τι είναι ρε, ο Γερμανός είναι κανένα κορόιδο. Ο Γάλλος, ο Ολλανδός, αυτή τι είναι, τίποτα κορόιδα. Βέβαια, βέβαια. Και στερλίνα, είναι δηλητήρια. Καλησπέρα σας. Όχι κύριε μου, καλησπέρα σας. Όχι, συγγνώμη Μίλτο. Αφού βλέπετε κύριε ότι μιλάμε. Δηλαδή, ρε Τσιμίλτο, ναι αυτό είναι που σου έλεγα. Πας τώρα στην υπηρεσία και βλέπεις τον Γερμανό με το τηλέφωνο και θα το διακόψεις. Θα σε πετάξουν έξω ρε. Βέβαια. Πού είναι ο κύριε μου σεβασμός στον συνάδελφο. Μα κύριε βιάζομαι. Αν βιάζεστε άνθρωπε μου, πάρτε ταξί. Αν βιάζεστε, ξέρω εγώ, πάρτε ένα αεροπλάνο. Κάτι πιο γρήγορο, ένα τζετ. Ποσός που με ενδιαφέρει αν βιάζεστε. Και εγώ βιάζομαι να κάνω τη δουλειά μου και με καθυστερείτε, στο να σας κάνω παρατήρηση. Ναι ρε Μίλτο, έχεις δίκιο. Πες τα ρε Μίλτο. Βέβαια. Και η Στέλλα, το ίδιο πράγμα. Τι
χτυπάει και κάνει τώρα βάζει σιλικόνη. Και πού δεν το πάει, ρε παιδί. Αερόστατο το έκανε. Μα κύριε, βιάζομαι, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ εγώ, κύριε. Σας παρακαλώ εγώ να έχετε φέρει μέχρι εδώ. Άρα μην το. Ναι, τσεκλή, τι να κάνουμε. Όλοι θέλουν να είμαστε στα γόνατα και να κάνουμε γαργάρες για πάρτι τους. Έγινε, ρε αγόρι μου. Άρε Μίλτο, γι' αυτό σε γουστάρω. Πες τα Μίλτο. Έγινε τα λέμε, ναι. Γεια. Ορίστε, σας ακούω τώρα. Σας κάνω το χατήρι, ας δούμε τι θέλετε. Αν εύκολο, κύριε, θα ήθελα να ανοίξω μια οικογενειακή μερίδα. Εύκολο, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι. Αλλά κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε γιατί είστε και καλό παιδί, έτσι όπως σας βλέπω. Καλός άνθρωπος. Ξεκινάμε. Θα πάτε στο γάμα 4, τρίτος όροφος, γραφείο 4. Όπου γάμα, όπου γράμμα, όροφος. Ωραία. Οκ. Okay. Μάλλον, όχι, δεν θα πάτε στο γάμα 4. Ναι, θα πάτε στο Β2. Πώς πάτε στο Β2, θα πείτε εκεί στον Β2 άνθρωπο. Σε παρακαλώ, 1% για το Β9. Μετά να ξανάρθετε εδώ που είμαστε το Β9 και θα σας στείλω εγώ στη συνέχεια. Μόνο λίγο γρήγορα. Γιατί είναι 12.30, προλαβαίνετε, προλαβαίνετε. 3, 2, 1, έσπασες. Β2, 1%, Β9. Ναι. Ε, καλώς τον Άτον Πέρδικο, να σε εξυπηρετήσω. Τι θέλετε, κύριε, ορίστε. Τι να θέλω, κύριε, κάποιο λάθος πρέπει να έγινε, μάλλον. Εμένα με στείλανε από το Β9. Μου είπα να δω στο Β2, να πάρω 1%, να τους το πάω μετά. Αλλά εδώ βλέπω το κηλικείο, κύριε. Σε σωστό μέρος σας πέραν. 1% μου είπατε. 1% ακριβώς. Ωραία, 1%. Εσείς θα δίνετε. 1% θα πάρετε εδώ με το νεράκι του για το Β9. Το Β9 με αυτό είναι καφές, κύριε. Τέτοιος είναι παλιό χαρακτήρας αυτός να του πεις ότι χρωστάει και 3 καφέδες. Κοίτα, έχει χαλάσει εδώ η επικοινωνία μας στα τηλέφωνα, κατάλαβες. Και επειδή τώρα πού να κατεβαίνει τόσα σκαλιά, όταν έρχεται κανένας υποψηφίος, το στέλνει κάτω για κανένα καφεδάκι. Εξυπηρέτησε μου, έκανε δεν πειρα. Τέτοιοι είναι, τι περιμένεις τώρα, έλα. Πάρε το καφέ και προσεκτικά γιατί είναι ιδιότροπος με το καϊμάκι. Σε παρακαλώ. Με παρακαλά το καϊμάκι, πρόσεχε. Κοίτα, ρε, να δεις έρχονται μια φασκάση καμιά σημεία με τον πελάτη τον καλό. Τι άντε κύριε, είστε με τα καλά σας. Είδαμε να κάνουμε εδώ τη δουλειά μας και μας έχετε μετατρέψει σε παιδί για τα θελήματα. Είναι δυνατόν. Μας ανέξεις και το καφέ. Πάει όλο το καϊμάκι. Δεν πειράζει, λεφτά να πάρω χαλάρι σου. Να ανάψω και ένα τσιγάρο από το πρωί. Δεν καπνίζω. Μια φορά μόνο με τον ελληνικό μου τον καφέ. Πείτε μου τι θα γίνει με την οικογενειακή μερίδα, κύριε, σας παρακαλώ. Καλά που μου το θύμισες. Στην υγειά σου πάντα τέτοια. Λοιπόν, κοίταξε αγόρι μου. Για να ανοιχτεί μια οικογενειακή μερίς, δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον να κάνω τίποτε εάν δεν έχω στα χέρια μου. Από εσένα, από τα δικά σου χέρια δηλαδή, πρώτον, μια δήλωση του νόμου 105, μια αίτηση για οικογενειακή μερίς και το κυριότερο, χαρτώσιμο των 100, των 500, των 200 και ό,τι ήθελε προκύψει. Μα και τώρα μου το λέτε, πού θα τρώγω αυτά τα πράγματα. Μην αγχώνεσαι, άνθρωπέ μου, η υπηρεσία μας έχει μεριμνήσει για όλα. Όπως θα βγεις από το κτίριο, έτσι, θα βγεις έξω από το κτίριο, θα βρεις τον κύριο Κυριάκο. Ο κύριος Κυριάκος έχει τα πάντα. Είναι αυτός που μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση για σένα, μπορεί να σου σε προμηθεύσει με όλα τα χαρτώσιμα και έτσι να γίνει η δουλειά σου. Τάκα τάκα. Όταν τα πάρεις όλα αυτά, έλα σε μένα για να σε στείλω στο γάμα 4. Κύριε Κυριάκος. Κύριε Κυριάκος. Με σήμα το ρολόι. Έχει ένα ρολόι μεγάλο, θα τον δεις. Κυριάκος. Ναι, κοπέλα μου, ναι, ναι. Αγόρι είμαι. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Θα ήθελα μια αίτηση για οικογενειακή μερίδα να μου συμπληρώσετε και να χαρτώσουμε τον 100. Δέσπερα, πουλάκι μου, εδώ πάνω δεν βλέπω και το στυλό. Συμπλήρωσε μόνο σου, γράψε το που γράψε το όνομά σου, γράψε εδώ, γράψε το στην αίτηση. Ένα χαρτώσιμο τον 100, θα τα γράψω πάνω, βιάζομαι. Έχω, γράψτε εσείς, γράψτε γιατί έχω και δουλειές εγώ τον 101. Ένα, ορίστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, δεσπίδι, αυτό είναι 100. Τι με περάσανε, κύριε, εμένα, ζητιάνο. Εγώ είμαι επιστήμονα, έχω τελειώσει πανεπιστήμια. Σας συμπλήρωσε ο κοτσαμάν έτσι. Κι άντε πετάτε 100 λες και τι είμαι. Το πάρω και. Τι λέτε, κύριε, ότι την αίτηση μου συμπληρώσατε. Καταρχήν, μόνο μου είπατε να την συμπληρώσω γιατί δεν έχετε τα ματάκια σας. Και το. Αυτό είναι τον 100, δεν είναι. Άμα την πάρω εγώ και την. Όχι, τη χρειάζομαι. Δώσε ένα 5.000 και δεν τα έχουμε άλλα. Ορίστε, κύριε. Άντε, μπράβο, άντε. Ασυχτήρ. What everybody's heard about the bird. Ορίστε, κύριε, ορίστε. Και την αίτηση σας έχω φέρει και τα χαρτώσιμα και τη δήλωση και όλα, ορίστε. Τι ήρθε σε μένα, τα πήρες όλα και έρχεσαι σε μένα. Εγώ τι δουλειά έχω με αυτά. Μα καλά, βάζει δεν μιλούσαμε τόση ώρα, εσείς δεν με στείλατε να τα φέρω. Ναι, να τα φέρεις, αλλά με το όνομα σε μένα, εγώ είχα ως δικαιοδοσία να σου πω τι χρειάζεσαι. Τώρα πρέπει να πας στον αρμόδιο. Ποιος είναι ο αρμόδιος, κύριε, πείτε μου σας παρακαλώ. Στον αρμόδιο, στο Δέλτα 3 να πας. Βέβαια, εκεί είναι ο αρμόδιος, ο υπεύθυνος, θα του τα δώσεις για να προχωρήσει η διαδικασία. Δέλτα 3. Στο Δέλτα 3. Και γρήγορα, γιατί είναι μία παραπέντε. Αυτό λέω κι εγώ, κύριε. Δέλτα 3.
καταφέρει όλα αυτή την ώρα την αίσθηση για την οικογενειακή μέρα. Το παίξω εκεί πράσινο στο ανάπτυγμα του προσωπικού υγεία. Δίνω στην ώρα και το παίρνει όλα αυτό που ήταν από κάτω θα. Τι έμαθητε. Με προσέχατε τόση ώρα που σας μιλούσα. Σε μένα μιλάτε. Σας μιλάω. Ποιος σου πείστε ότι είστε κύριε μου. Με σύλλαμε. Δεν ακούω κουβέντα κύριε. Έχω φέρει όλα τα χαρτιά αυτή τη φορά. Τι με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Είναι μια μισή. Δεν είμαι αρμόδιος. Έχω σχολάσει. Sorry. Περάστε έξω. Α, τι λέτε κύριε. Σας μιλάω να με τρολάτε εδώ. Μέχρι να με έχετε φτάσει κοντά μου. Δεν ακούω. Κουβέντα, διαβάστε τα χείλια μου! Κουβέντα! Μα δεν είστε ο προϊστάμενος, κύριε! Δεν είμαι προϊστάμενος! Αν είμαι προϊστάμενος, θα γαφτεί για τη σβία! Είμαι μια μισή όμως! Και ακόμα είμαι εδώ! Περάστε έξω, πάτε στο προϊστάμενο, πάρτε τα χαρτιά σας, δώστε και αυτά τα δικά μου χαρτιά, γιατί πού να τραβήξω το ραδιογραφείο παρακάτω και αδειάστε με τη γωνιά! Έτσι, για να μην έχουμε άλλα! Και να θυμάστε, αν ξανάρθει στο δελτία, δεν ακούω κουβέντα! Της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, αγαπητοί μου φίλοι, είναι αυτό της αστυνομίας μας. Και δεν αναφερόμαστε βεβαίως τόσο στους αστυνομικούς που περιπολούν πεζοί τους δρόμους, όσο στον ακούραστο και ακίμητο Έλληνα αστυνομικό που με αυταπάρνηση κάθεται μέσα στα γραφεία, έτοιμος να εξυπηρετήσει τον κάθε προβληματισμένο και σίγουρα ανυποψίαστο πολίτη. Μέσα στο ΧΥΠΣΙΟ αστυνομικό τμήμα έχει τρυπώσει αόρατη μυστική κάμερα του ΑΜΑΝ και αποθανατίζει μια τυπική μεσημεριανή βάρδια. Ιδού η ένστολη φρουρή της πόλης στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Κάποιοι από αυτούς αναπολούν τις όμορφες εκείνες στιγμές που εργαζόταν στους δρόμους και δέρναν ανελέητα τους συνταξιούχους. Αχ, περασμένα μεγαλεία, διηγώντας τα να κλαις. Παίρνουν ένα ελαφρύ κολατσό για να πάρουν δυνάμεις, ώστε να είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν όλα τα επίγοντα περιστατικά. Και τέλος, μερικοί απλά περιμένουν σε εγρήγορση για τον επόμενο πολίτη που θα έρθει να ζητήσει τη βοήθειά τους. Ναι, 100. Το 100. Ναι, άμεση δράση εκεί. Ναι, άμεση δράση, τι θέλετε. Ναι, έχω να κάνω μια καταγγελία φωτιά, κύριε. Ορίστε, φωτιά. Το 100 είμαστε εδώ πέρα. Λάθος νούμερο πήρε. Στην πυροσβεστική να πάρεις. Μα δεν καταλάβατε, κύριε. Έχω να κάνω μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Έχω στα χέρια μου ένα δεκαχύδρο, το οποίο υποψιάζουμε πως είναι πλαστό. Τρελός άνθρωπε μου, στην τράπεζα. Πάω διαμαρτυρηθείς. Εδώ είμαστε τμήμα. Δηλαδή, τι χάζα πράγματα αυτά. Μα κύριε, πρόκειται για παραχάραξη. Είναι ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα. Ποινικό αδίκημα είναι. Και σιγά, κύριε, κοιτά. Είναι ένα τύπο εδώ, έλεγε, και ο ποινικό αδίκημα είναι η παραφτάρας, πώς το πες αυτό με το χαρτονόμισμα το που είναι παραχάραξη. Παραχάραξη. Παραχάραξη, κύριε, κοιτά, είναι ποινικό αδίκημα. Πού θες να ξέρω εγώ τι είναι η παραχάραξη. Το ρωτάει. Ξέρω εγώ ένα τύπο εδώ στο τηλέφωνο, λέει κάτι. Πες να περάσει από εδώ. Να το μάθω εγώ να ρωτάει μαλακίες μεσημεριάτικα. Μ' ακούτε, ναι, για ελάτε από εδώ. Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Ναι, ελάτε από εδώ και φέρτε και το πιστήριο να το πάμε στα εργαστήρια να το κάνουμε ανάλυση. Ναι, άντε, για. Έρχομαι αμέσως, μάλιστα. Ας χτύρουμε στις μεριά του. Έτσι, ο φίλος μας έφτασε έξω από την πόρτα του αστυνομικού τμήματος. Αφού χαιρέτησε τον άγρυπνο φρουρό, μπήκε μέσα να κάνει την καταγγελία του. Thank you.
100. 100. Τι 100, κύριε, εδώ βρίσκω. Ναι, παρακαλώ, τι θέλετε. Σας πήρα τηλέφωνο λίγο πιο πριν, δεν θυμάστε για την καταγγελία, για την παραχάραξη. Ακίνητος, συλλαμβάνεσαι. Κάτσε εκεί. Ψηλά τα χέρια. Ψηλά τα χέρια. Ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Μα τι έκανα, πείτε μου. Τι έκανε, συλλαμβάνεσαι γιατί με την κατηγορία της παραχάραξη. Τη παραχάραξη, μα γιατί την έκανα εγώ την παραχάραξη, κύριε. Και ποιος την έκανε, ρε, τώρα έλεγε. Άλλο μου έδωσε το 10.000, γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο. Κύριε, κοιτά, αυτό εδώ λέει ότι δεν έκανε τίποτα. Θα αφήσω πα στο διάλογο, τι λέτε. Να δούμε τι έγινε να μας πει. Για να κύριε Αλήθαρα, μου λες, νεαρέ μου, πού είναι τα πιστήρια του εγκλήματος. Ορίστε κύριε Δικητά, το έχω βάλει και σε πλαστικό σακουλάκι το πλαστό του 10.000 για να μην χαθούν τα αποτυπώματα. Τα φέρε εδώ να δω. Για να δω λιγάκι. Ωραία. Λες τώρα εσύ δηλαδή ότι αυτό εδώ είναι πλαστό. Ισχυρίζεσαι. Όχι ισχυρίζομαι, είμαι σχεδόν σίγουρος κύριε Δικητά. Για όμως, μήπως έχεις κανένα κανονικό. Να δούμε μήπως τι γίνεται, να τα συγκρίνουμε. Ορίστε. Γυρνά τη λάμπα. Πρώτης μου φαίνονται τα ίδια. Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Το ίδιο πρόσωπο είναι. Τη γραμμούλα την έχει στη μέση. Δες ρετάκι κι εσύ, εμένα μια χαρά μου φαίνεται. Αυτό κύριε Δικητά είναι λίγο λαδωμένο είναι αυτό, λαδωμένο είναι. Λαδωμένο είναι. Λαδωμένο, ε. Λαδωμένο είναι. Κάστε το. Το συνάδελφα κύριε. Μισό λεπτό ρε παιδιά, κύριε Δικητά, εσείς το λαδώσατε από τα κοτόπουλα που τρώτε. Αντίσταση κατά της αντίον. Είναι δυνατόν να δημιουργούμε τώρα τέτοιο θέμα εκ του μειόντος. Εκ του ποιον είπες εκ του μειόντος, ρε. Ποιον είπες εκ του μειόντος, ρε. Με είπε εκ του μειόντος, παιδιά. Αντίστε το. Θα σε κάνουμε κακό, ρε. Στα βασανιστήρια. Λίγε Ραϊτάρα, πού τα κλουπημέα. Πού είναι η συνεργάτη σου, τι είναι, πες μας. Ποιος ήταν ο εγκέφαλος, πού είναι η γιάφκα σας, ρεαλίτη. Πες μας για το σχέδιο, για το σχέδιο. Σας παρακαλώ κύριε, είστε με τα καλά σας. Ποια κλουπημέα, ποια γιάφκα, ποιοι είναι οι συνεργοί. Εγώ ένας απλός καταστηματάρχης είμαι, με έχετε εδώ μία ώρα και με έχετε φακίσει. Κάσε, κύριε Δικητά, λέει ότι είναι καταστηματάρχης, θα το κάνουμε. Παιδιά, με αυτή την ιστορία με έχετε τσακίσει σήμερα μεσημέρι. Δώσε το να φύγει από εδώ πέρα. Άκουσε την υποδοχή της που σου το πήγε, Ραϊτάρα. Κύριε Δικητά, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή πρέπει να πάω όμως σπίτι μου, μεταξύ να μου δώσετε εκείνο το αληθινό 10.000 που σας έδωσα. Τι είπες, ρε φωνιά! Τι είπες, ρε δολοφόνε των ανθρώπων! Δεν φτάνει που δεν σε παίρνουμε μέσα! Έχεις το δράτσο και μιλάς! Θα σε καταστρέψουν τη ζωή μου, πήγε από εδώ! Τσακίσου, ρε, τσακίσου! Φωνιά! Τσακίσου! Φωνιά! Και εκεί που είχα βαλίνει από το φαγητό, μ' άνοιξε πάλι όρεξη. Ρε που σαλίτες. Έτσι κύλησε άλλη μια ήσυχη, τυπική μεσημεριανή βάρδια στο χυψιό αστυνομικό τμήμα. Οι ακίμητοι εκπορθητές της παρανομίας επανήλθαν στους φυσιολογικούς τους ρυθμούς, αφού για μία ακόμα φορά βγήκαν νικητές από τη σκληρή μάχη κατά των στιγερών και αδίστακτων εγκληματιών. Τι κάνεις εκεί, ρε? Μια χαρά, ευχαριστώ. Δεν αφήνεις εξυπνάδες, τι κάνεις εκεί? Διαβάζω εφημερίδα. Και καταλαβαίνεις τίποτα εσύ τώρα, ε? Όχι, γιατί άμα βλέπω τηλεόραση καταλαβαίνω. Αυτό να μου πεις. Μου γεννιούνται απορίες που τα βλέπω αυτά εδώ και μετά σε ρωτάω, εσύ μου λύνεις τις απορίες και έτσι πορεύομαι στη ζωή μου, όριμος πια. Δεν μου λες εσύ, μπαμπά, τι είναι δημόσιο? Δημόσιο, γόρι μου, είναι αυτό που είναι όλου του κόσμου. Όλου, 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 όλου. Όλου, 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 όλου. Όλου, 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 όλου. Όλου, 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 όλου. Α, γι' αυτό είναι του κόλου. Καλό, ε. Καλό. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό break και αμέσως μετά επανερχόμαστε για περισσότερο αμάν που σήμερα είναι αφιερωμένο στο ελληνικό δημόσιο. Δεν είμαι αρμόδιος. Κλείσαμε. Να πας στη μαμά σου. Να πας σε άλλο όροφο. Άσε με ήσυχο. Κατάλαβα. Πάλι νομίζει ότι είναι ακόμα στην υπηρεσία. Τι θα γίνει πια με αυτόν τον άνθρωπο? Το μυαλό του έχει γίνει κοιμάς. Νοστρές, βρε. Νοστρές. Καλημέρα σας, Δεσποινής, ΚΑΠΑΖΙΤΑ, συγγνώμη, Δεσποινής, ΚΑΠΑΖΙΤΑ ΓΑΜΑ ΕΦΟΡΙΑ, δεν είναι εδώ? Βεβαίως. Θα ήθελα τον κύριο Ταπέρνογλου, ο έφορας, Ταπέρνογλου. Αχ, κύριε μου, δεν το μάθατε? Όχι, δεν έμαθα τίποτα.
Απεβίωσε. Απεβίωσε δηλαδή? Πέθανε, κυρία μου. Τέζα. Εντελώς. Ο Ταπέρνογλου. Βεβαίως, εδώ και 1,5 μήνα. Πέθανε ο Ταπέρνογλου. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιος είναι ο άνθρωπος? Καλημέρα σας, Δεσποινής. Να σας ρωτήσω κάτι θα ήθελα. Καλημέρα σας, πάλι εσείς. Πάλι, ναι, μια ερώτηση θα να κάνω. Παρακαλώ. Ο κύριος Ταπέρνογλου, ο έφορας, ο Ταπέρνογλου. Μα σας είπα, κύριε, πέθανε, έχει 1,5 μήνα. Χθες φάγαμε και κόλυβα κιόλας. Πέθανε δηλαδή, είναι κάτω από το. Μα εντελώς τον έχουμε θάψει, είναι κάτω από το χώμα. Ο Ταπέρνογλου, Τέλος. Αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, Δεσποινής. Δεσποινής, να σας ρωτήσω πάλι, θα ήθελα κάτι. Καλημέρα σας, κύριε. Ορίστε, κάθε μέρα αυτή τη βασαρία θα έχουμε. Καλά, σαν Έλληνας φορολογούμενος, δεν δικαιούμαι να κάνω μια ερώτηση. Με αντιμετωπίζει άσχημα, σας παρακαλώ. Μα είναι τρίτη μέρα που έρχεστε και όλα ρωτήσεις. Ναι, αλλά είναι σημαντικό αυτό που θέλω. Ορίστε, σας ακούω. Θέλω να μάθω. Ο κύριος Ταπέρνογλου, ο έφορας, πού είναι, το. Γιατί. Μα σας το είπα επανειλημμένος. Έχει πεθάνει. Α. Τον θάψαμε. Α. Φάγαμε και κόλυβα. Πέρασαν 40 μέρες. Έχει πεθάνει. Τέλος. Καλά, δες μου, μην εκνευρίστε. Εγώ. Μα τι μην εκνευρίστε, κύριε. Βγάλαμε και τα μαύρα, τον πενθήσαμε. Τελείωσε. Δεν υπάρχει πια αυτός ο κύριος. Ωραία, εγώ μόνο να τα ακούω θέλω. Μόνο να τα ακούω. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα, κυρίες και κύριοι, κάποιες επιχειρήσεις που ευτυχώς για όλους μας ανήκουν παραδοσιακά στον χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Έχετε ποτέ σκεφτεί τι θα συνέβαινε, πώς θα ήταν η ζωή μας αν αυτά τα επαγγέλματα, αν αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά και κάθε τι άλλο στη χώρα ανήκε στον δημόσιο τομέα? Εμείς έχουμε σκεφτεί, κυρίες και κύριοι, και σας παρουσιάζουμε έναν τέτοιο φανταστικό, αλλά ταυτόχρονα εφιαλτικό κόσμο. Νάτος λοιπόν ο ανυποψίαστος φουκαράς Έλληνας πολίτης μιας Ελλάδας όπου όλα είναι κρατικά. Ξεκινάει τη μέρα του ψάχνοντας ταξί. Μην ξεχνάτε όμως, κρατικό ταξί. Είπαμε, όλα είναι δημόσια. Κατά συνέπεια και ο ταξιτζής είναι δημόσιος υπάλληλος και η συμπεριφορά του θα είναι η ανάλογη. Ωπα φιλαράκι, ελεύθερος! Ελεύθερος! Πάμε. Λοιπόν, τα έχω όλα τα χαρτιά. Έχω το χάρτη με επικυρωμένη τη διαδρομή. Με χαλτόσιμο των 1500 στο σαμπελόκι που θα πάμε. Έχω την φωτοτυπία της ταυτότητάς μου επικυρωμένη και αυτή, ορίστε παρακαλώ. Έχω και την δήλωση του νόμου 105, σύμφωνα με την οποία αναλαμβάνω οποιαδήποτε ευθύνη για την χρήση του ταξί. Ορίστε να τα σφραγίσετε, σας παρακαλώ, για να μην βρω και εγώ τον πελά μου και να ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί πιάσουμε, κύριε μου. Θα ξέρετε εδώ λίγο να τελειώσω το ρεπορτάζ που διαβάζω και φύγαμε. Ναι, τώρα, κύριε μου, εγώ βιάζομαι όμως. Και εμείς τη δουλειά μας κάνουμε, άνθρωπέ μου. Είμαστε εδώ πέρα για να εξυπηρετούμε εσένα, τον απλό Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, κάτσε. Εσύ με πληρώνεις. Ηρέμησε. Μπορεί να μου φέρεις το αίμα έξω από το κεφάλι, εγώ θα οδηγήσω τώρα. Να πέσουμε σε κανένα τείχο, ποιος το πληρώνει. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά βιάζουμε ταξί πήρα γιατί βιάζουμε. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να πάμε στον προορισμό μας. Εμάς να πούμε, φέρε να σου. Ήθελα να σας πιέσω, κύριε. Άσε με τώρα που δεν ήθελες να με πιέσεις, όμως με πίεσες. Άντε να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Μας έχετε βγάλει γκάγκρενα, γκάγκρενα μας έχετε βγάλει. Όπα, εδώ είμαστε. Τι εννοείται, κύριε, όταν λέτε εδώ είμαστε? Εδώ είμαστε, αδερφέ μου. Τι πάμε, δεν είμαστε εδώ, κύριε. Έχουμε άλλα 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στους αμπελόκηπους. Μα μέχρι εδώ επιτρέπετε να πάω διαδρομή για αμπελόκηπους? Πώς θα πω, αγόρι μου, μέσα στα στενά? Ο νόμος το απαγορεύει, δεν είναι δικό μου το θέμα. Μου είστε τα καλά σας, κύριε. Εγώ ταξί πήρα για να πάω στο σημείο που θέλω. Δεν λέγεται, δεν με καταλαβαίνετε. Συνεχίζει ταξί. Λιμουζίνα θες να πάρεις με οδηγό να σε πάει όπου θέλει να σε αφήνει μπροστά στο σπίτι σου. Δεν υπάρχουν αυτά, αγόρι μου. Σας παρακαλώ, κύριε, πηγαίνετε με στους αμπελόκηπους. Περνά έξω που θα μου πεις να του πάω το αμπελόκηπους. Έλα, αύριο να σε πάω στους αμπελόκηπους. Σήμερα την ώρα, μισή ώρα πριν σχολάσω, έρθει να μου πεις να σε πάω στους αμπελόκηπους. Βρε σου, άμα δεν κατεβαίνεις, κάτσε, μην χαλάσουμε και την πόρτα. Δεν κατεβαίνετε. Έτσι έξω. Μα είστε με τα καλά σας, κύριε. Έτσι έξω, στο όνομα της Ενωμένης Ευρώπης. Άντε να πούμε, μάθατε, κακομαθημένε. Δεν μας πλήρωσες. Και τι με νοιάζει, μήπως με νοιάζει. Τι κάνω είναι. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα πληρωθώ. Μετά από όλα αυτά, ο φουκαράς φίλος μας πήγε στο κουρείο του ΙΚΑ. Μην ξεχνάτε, είπαμε, όλα κρατικά. Τον ανέλαβε ο εκεί αρμόδιος δημόσιος υπάλληλος προκειμένου να τον κουρέψει. Αλλά και εδώ θα δημιουργηθεί κάποιο μικρό προβληματάκι.
Τρίχες, τρίχες, τρίχες. Ωραία. Αυτό ήταν, κυρία. Τι αυτό ήταν, κύριε? Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Τι καλό μεσημέρι, κύριε. Πού πάτε, μισό κόμμα, δεν βλέπετε πώς είμαι? Μια χαρά είστε, κύριε. Γιατί τι έχετε, Τι μια χαρά, κύριε, βέβαια. Από τη μία πλευρά με έχετε. Συγχωρείτε, κύριε, τώρα το είδατε. Τι με νοιάζει εμένα τελικά πώς είστε και πώς δεν είστε. Εγώ έκανα τη δουλειά μου μέχρι την ώρα που είναι το ωράριό μου. Τώρα, γεια σας! Μα με έχετε κουρέψει από τη μία μόνο πλευρά, πώς αφού εγώ έτσι έξω. Γίνατε, αύριο σας κουρέψω και από την άλλη. Αν έχετε χαρτιά σας, αν έχουμε χρόνο, τι να κάνω. Έκλεισε, χτυπάω την κάρτα μου και φεύγω. Αδειώσα μήπως. Δηλαδή, κύριε, σας παρακαλώ, δεν θα πάτε πουθενά, δεν ολοκληρώσετε το κούρεμά μου, σας παρακαλώ δηλαδή. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κύριε. Καθίστε εσείς εδώ και τα λέμε αύριο που θα το ξαναρίξω το κούριο. Γεια σας. Κομμάτικε. Αφού δεν κατάφερε ούτε να κουρευτεί, είπε ο άνθρωπος να ικανοποιήσει τον ανδρισμό του. Πήγε λοιπόν στο δημόσιο οίκο ανοχής, κοινός μπουρδέλο. Και εδώ όμως μην ξεχνάτε, τσατσάδες, ιερόδουλες είναι και αυτές δημόσιοι υπάλληλοι. Καλησπέρα σας, έχω έρθει για τη Σαμάνθα. Δεν σε μάθε, κυρία μου, δεν μας πείσει για ποια έτσι και για ποια δεν είστε. Δεν είναι δικιά σου δουλειά στο κάτω-κάτω. Πληρώνονται άλλοι για αυτό το πόστο. Εδώ είναι δημόσιο, πρέπει να κρατήσουν κάποιες διαδικασίες. Το καταλαβαίνεις? Άστα, μην φωνάζετε, πείτε μου απλά τι θέλετε να κάνω. Θέλω να μου δώσεις τα χαρτιά σου, ένα πιστοποιητικό υγείας δηλαδή, που να πιστοποιεί ότι είσαι καθαρός, να μην αρρωστήσεις τα κορίτσια. Και δεύτερο και κυριότερο, μια ληξιαρχική πράξη που πιστοποιεί ότι δεν είσαι παντρεμένος. Εδώ έχουμε κάποιο προβληματάκι, κοιτάξτε, είμαι λίγο παντρεμένος. Περάστε έξω, κύριε, αμέσως! Εδώ πέρα είναι ένας κρατικός οίκος αρχής. Το θεμέλιο της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας είναι η οικογένεια. Δεν θα γκρεμίσουμε εμείς αυτό το θεμέλιο. Σας παρακαλώ, κύριε μου. Λοιπόν, τι είπατε, για ποια ήρθατε? Τη Σαμάνθα θα ήθελα. Η Σαμάνθα λείπει σε ερωτική άδεια. Έχουμε λοιπόν την Κλαούντια, η οποία λείπει κι αυτή. Έχουμε κανένα δυο ακόμα που λείπουν κι αυτοί. Και η μόνη που μας έχει απομείνει εδώ είναι η Μαριάννα Πλατωμούνοβα από την Ουκρανία. Με ελληνική ηθαγένεια. Εντάξει, Μαριάννα. Κωστάκι, το παιδί στη Μαριάννα. Άντε να δούμε. Έτσι όπως είσαι εσύ. Γεια σου, είσαι η Μαριάννα. Ναι, είμαι η Μαριάννα. Έχω έρθει... Δεν με νοιάζει γιατί ήρθες. Έχω στάση εργασίας απόψε. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα όλες οι στάσεις μ' αρέσουν. Δεν κατάλαβες, βλεκτίνος. Δεν δουλεύω, απεργό. Μα εγώ έχω πληρώσει τι απεργείς, βρε Μαριάννα μου. Δεν με νοιάζει, Κώστα, Κωστάκη, με ενοχλεί, είναι απεργοσπάστης. Απεργοσπάστης. Μα έχω πληρώσει έξω, εδώ είναι δημόσιο, κύριε. Όχι, αν δεν πάτε σκυλιαρέστε. Έτσι θα καταλήξει σπίτι του, στη γυναικούλα του, για να περάσουν μια ήσυχη βραδιά μπροστά στην τηλεόραση. Μόνο που επειδή και η τηλεοπτική σταθμή είναι κρατική, είπαμε όλα κρατικά, απεργούν όλοι. Βέβαια, αυτό έχει και τα καλά του, γιατί ίσως έτσι θα χτυπούσαμε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ο ρυθμός της επικαιρότητας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τι άλλο, βέβαια με τη γιορτή της εργατικής πρωτομαγιάς, της κόκκινης πρωτομαγιάς. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε άλλον στην εκπομπή μας παρά τον ίδιο τον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Τέλη Τεμπέλη. Για την ιστορία όμως να σας πούμε ότι εμείς ζητήσαμε να έρθει στο στούντιο ο κύριος πρόεδρος, αλλά αυτός αρνήθηκε ευγενικά διότι όπως χαρακτηριστικά μας είπε, δεν είναι μέρα για δηλώσεις, αλλά για αγώνα. Όμως η εκπομπή μας δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Έψαξε και βρήκε το μέρος όπου βρίσκεται ο κύριος Τεμπέλης. Ήρθαμε λοιπόν εδώ στο προπύργιο της εργατιάς και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μια αποκλειστική συνέντευξη από τον κύριο πρόεδρο, από τον οποίο μας χωρίζουν μόλις λίγα μέτρα. Έλατε μαζί μου. Μα κύριε Τεμπέλη, τι κάνετε εδώ? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μα δεν εννοούσα αυτό. Σήμερα εργατική πρωτομαγιά και εσείς αντί να είστε στον αγώνα, κάνετε ηλιοθεραπεία και μπάνιο. Τι λέτε, βρε αλήτες, ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, τι είναι αυτά που ξεστομίζεις, σανιτήρια, που τι λύνεις τη ηλιοθεραπεία? Μα είστε κάτω από τον ήλιο, στη θάλασσα, με την πετσέτα, τι να υποθέσω? Να μην υποθέσεις τίποτα. Ακούστε, σου μιλάω να πούμε. Τι θες να τα βάλουμε με το Θεό, επειδή έκανε καλή μέρα, δηλαδή. Ανέβρεκε, θα ήμουν κάτω από την βροχή. Τώρα έχει ήλιο, είμαι κάτω από τον ήλιο. Ας πω από την ώρα που εμφανίστηκε, έφυγε και ο ήλιος. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, κύριε Τεμπέλη, γιατί μου φαίνεται ότι με παραμυθιάζετε. Θέλετε να μου πείτε ότι αυτό το ψαροτούφεκο εδώ με την τσιπούρα δίπλα σας τι είναι, αγώνας, δεν είναι σπορ? Αγώνας είναι, βέβαια, αγώνας είναι. Είναι τόσο μεγάλη συμμετοχή φέτος στην απεργία που έχουμε προκηρύξει που πήγανε και οι ψαράδες.
Και αναγκάστηκα να κυνηγήσω μόνο μου. Πώ θα φάω την οικογένειά μου, πώ θα τη θρέψω. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Τεπέλη, έχω απογοητευτεί το νόημα, μου τα μασάτε κάπω. Άλλο είναι το νόημα τη Πρωτομαγιά, κύριε Τεπέλη, είναι η εργατική γιορτή. Είναι ο αγώνα, όχι ξάπλε και τσιπούρε. Το νόημα τη Πρωτομαγιά δεν θα μου το μάθει εσύ, άτιμε. Το νόημα τη Πρωτομαγιά είναι ασυνεχή, αδιάκοπο αγώνα κατά του κεφαλαίου, κατά του καπιταλιστικού συστήματο που έχει κατακυριεύσει και τη δικιά μα χώρα και πάει να μα το ρουφίξει σαν τη μηχανή του κοιμά. Κατάλαβε, κύριε δημοσιογραφή, και πού είναι ο αγώνα σα, κύριε Τεπέλη. Πού είναι ο αγώνα, πόσο μίσο ότι έπιασε την τσιπούρα για καρναβάλι. Με αγώνα συνεχίζει την παράδοση τη εργατιά. Τέλη μου τσιπούρα, πιασε σίκο, σίκο. Εγώ βρήκα αγώνα εδώ αστακό και δύο καραβίδε. Είναι σίκο. Εσεί, συγγνώμη, μισό λεπτό, εσεί αν δεν μου απατάει η μνήμη μου, δεν είστε ο αντιπρόεδρο, ο κύριο Λούφα. Κοιτά, η μνήμη σου δεν σα πατάει, ελπίζω να μην σα πατάει ούτε γυναίκα. Άντε, και αυτό ο αστακό, κύριε αντιπρόεδρε, θέλετε να μου πείτε ότι δηλώνει αγώνα. Κοίτα, αυτό ο αστακό και αυτέ οι καραβίδε ήταν απεργοσπάστε. Και του αγόρασα και αυτό και αυτέ για να του εκδικηθούμε. Του πείσουμε, του φάμε. Πάμε, μα περιμένουν οι σύντροφοι. Μισό λεπτό, συνάδελφε, για να πούμε και κάτι στον κύριο δημοσιογραφή. Σκονάχη να δείχνει η Πρωτομαγιά. Είναι αργία. Όχι, βέβαια, είναι απεργία. Άντε, βάμος. Άντε, πάμε, γεια σα. Χρονιά, μέρα. Γυναίκα, είναι. Έλα το κελί πόνι. Ήταν η εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας. Αχ, γιατρέ μου, ένα χέρι να κουμπίσω, έναν ώμο να σταθώ. Αχ, μου την πέσαν οι ληστές στο δρόμο. Μου πήραν το αυτοκίνητο, το βιός μου, βιάσαν τη γυναίκα μου, κλέψαν τα παιδιά και και μου καρβώσαν και αυτό το μαχαίρι στην καρδιά. Ναι, ξαπλώστε κύριε, ξαπλώστε, αλλά να σας πω κάτι, μια λεπτομέρεια. Σήμερα το νοσοκομείο δεν εφημερεύει. Τι? Θα πάτε σε άλλο νοσοκομείο. Είστε τρελό, αχ, τρελός είναι ο γιατρός. Περπατά 4 χιλιόμετρα, σου λέω. Ναι. Μου πήρα το αυτοκίνητο, δεν με λυπάσαι, κοίτα το μαχαίρι. Περπατά άλλο ένα. Το χειρουργικό μας σήμερα δεν εφημερεύει. Κάτι εφημερεύουν άλλα πράγματα. Αχ, είστε τρελός γιατρές, σας παρακαλώ. Πάρτε με μέσα. Σώστε με, δεν με λυπάστε. Εγώ είστε για το χειρουργικό. Το χειρουργικό μας είναι κλειστό, δεν εφημερεύει σήμερα. Καλά, δεν με λυπάστε καθόλου, δεν με λυπάστε. Σας λυπάμαι και σας συμπάθησα, σας πω την αλήθεια. Γι' αυτό θα σας κάνω κάτι. Τι? Ορίστε κύριε, τώρα μπορείτε να περάσετε. Το νευροχειρουργικό μας εφημερεύει. Μπορείτε να περάσετε να σας εξυπηρετήσουν. Εντάξει, εγώ φεύγω τώρα γιατί δεν τέλειωσε η βάρδια μου. Γεια σας. Το κράτος πρόνοιας, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ και καλά θα κάνουμε να πάψουμε, να διαμαρτυρόμαστε για όλα, γιατί έχουμε καταντήσει ο πιο γκρινιάρης λαός. Οι γιατροί του ΕΣΥ, ναι ΕΣΥ, δίνουν αγώνα για την δημόσια υγεία και περίθαλψη. Όπως θα δείτε και εσείς, κυρίες και κύριοι, στο βίντεο που θα ακολουθήσει, στα εξωτερικά ιατρεία του ΙΚΑ, όλοι, μα όλοι οι εργαζόμενοι, ξεσκίζονται στην κυριολεξία προκειμένου να βοηθήσουν τον άρρωστο πολίτη. Η κάμερα του ΑΜΑΝ ήταν εκεί για να καταγράψει την προσφορά των ανθρώπων αυτών. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε. Τηρούμε αυστηρά τη σειρά προτεραιότητας. Το νούμερο 20 εξετάζεται, το 21 να ετοιμάζεται. Ένα γιατρό, σας παρακαλώ. Γρήγορα όμως. Ναι, μην βιάζεστε να πάρετε το χαρτάκι της σειρά προτεραιότητας να κάτσετε στην αναμονή. Α, τι λέτε, κύριε Στρατακαλά, δεν βλέπετε σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Τι βγάζω, δεν τη βγάζω σε τροχιό, τι έχει μόλις βρέθηκα. Το γιατρό, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε, μην αγχώνεστε, σας λέω. Πρέπει να πάρετε τη σειρά προτεραιότητας, οι άλλοι είναι κορόιδα που περιμένουν. Α, δεν με λυπάστε, κύριε, δεν βλέπετε σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Έχω ένα καταπληκτικό νούμερακι για πάρτι σου με 5 χιλιαρικάκια, σου δίνω το 35. Που αύριο κληρώνεται. 5 χιλιαρικάκια. 5 σου είπα. Τσακώ. Πάρε το 35, μην πειλάει κουβέντα σε κανέναν, έτσι. Σου πρώτος. Έγινε. Παρακαλώ στην αναμονή, κύριε. Αύριο κληρώνεται. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καλώς ήρθες, μπράβο. Γεια σας. Δεν μου λες τι νούμερο σου δώσε ο πατεώνας αυτός. Εγώ είμαι από τροχαίο, καταλαβαίνετε, πήρα ένα καλό νούμερο. Καλό νούμερο, ποιο νούμερο πήρα την εκεί, καλό. Το νούμερο 35 μου δώσα. Το 35 είναι καλό. Γριά, τ' άκουσες, το 35, παιδιά. Πήρε το 35 και λέει ότι είναι καλό. Το χιουμορίστα, βρε. Αν θα σε
Σας παρακαλώ, κύριε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εσείς και οι συναθενείς μας γελάνε. Μα αυτή τη στιγμή μέσα εξετάζεται το νούμερο 20. Είμαστε πολύ κοντά. Αυτή τη στιγμή και χθες ήταν αυτή τη στιγμή και προχθές και πριν δύο εβδομάδες το 20 εξετάζουν. Εδώ το έχουν το 20 και το εξετάζουν και εσείς το 35. Ζήσε Μάη μου να πας τριφύλι. Μα καλά, κύριε, θέλετε να μου πείτε πως δύο εβδομάδες τώρα εξετάζουν το 20 και εσείς κάθεστε εδώ και το ανέχεστε. Και τι να κάνουμε, πώς να και περνάει ευχάριστα και η ώρα κάθομαι εδώ με τη γριά, μια μπυρίμπα, ένα και τυματάκι να πει το νερό. Εγώ δεν είμαι σαν και σας κυρά, παίζω μπυρίμπες. Εγώ θα διαμαρτυρηθώ, σας παρακαλώ κύριε. Μόλις τώρα πληροφορηθήκα από τους υπόλοιπους ασθενείς ότι εδώ και δύο εβδομάδες εξετάζεται το νούμερο 20. Αληθεύει. Όχι κύριε, σας παρακαλώ δηλαδή. Όταν ένας άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα θα τον εξετάσουμε και θα τον επισκευάσουμε έτσι όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Κρατάμε αυστηρά τη σειρά προτεραιότητας. Καλώς τον κύριο Σελεμπρετιάδη. Γεια σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Περάστε κύριε Σελεμπρετιάδη, περάστε παρακαλώ. Παρακαλώ, περάστε κύριε Σελεμπρετιάδη. Κάτσε ρε, τσουτσέκης. Τι τσουτσέκης κύριε, ποιος ήταν αυτός ο φλόρος ο οποίος πήρε τη σειρά μου. Πώς μιλάς έτσι με τον κύριο Σελεμπρετιάδη για τον κύριο Σελεμπρετιάδη. Πώς μιλάς. Ποιος είναι ο κύριος Σελεμπρετιάδης. Ο γνωστός παρουσιαστής, βέβαια. Και τι νούμερο έχει αυτός και πήγε πριν από μένα. Έχει σπάσει τα μηχανάκια της HB, αυτός είναι νούμερο 1 σε όλα τα επίπεδα, παιδί μου. Τώρα εσύ μιλάμε για το 35 και αυτός είναι νούμερο 1. Πάντως, να σου πω, η ουσία είναι αλλού. Αν θες να περάσεις και να εξεταστείς τακα-τακα, πρέπει να έχεις κάποιον γνωστό, κάποιο όνομα δυνατό, ηχηρό. Κοίταξε να δεις, τώρα που το σκέφτομαι, έχω ένα πολύ καλό γνωστό, ένα ηχηρό πραγματικά όνομα. Μου πεις, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Όλοι να είμαστε σε ετοιμότητα, από στιγμή σε στιγμή θα φωνάξω το επόμενο νούμερο. Κολοκοτρώνης. Κολοκοτρώνης. Έχω και μια φωτογραφία του εδώ, αν δεν κύριος Κολοκοτρώνης της γνωστής οικογενείας. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είμαι συλλέκτης παλαιών φωτογραφιών, μήπως σας βρίσκονται κανένα δυο ακόμα του Κολοκοτρώ. Έχω του Κολοκοτρώνη μία ακόμα. Πολύ ωραία. Αν είχατε και τίποτα του γιατρού, του διάσημου καρδιοχειρούργου Παπα-Νικολάου, κάνα δύο-τρεις φωτογραφίες, γιατί τις συλλέγω, όπως σας είπα, σας δίνω και ρέστα μια του Καποδίστρια και είναι όλα κομπλέ. Τι τύχη, έχω τρεις φωτογραφίες του Παπα-Νικολάου. Ας το διάλογο, τι μου πείτε. Αυτός καθαρά, τι άτομο, τι γιατρός. Μισό λεπτό να σας δώσω. Πάρτε ένα Καποδίστρια ως ρέστα. Παρακαλώ να περάσει το νούμερο 35. Παρακαλώ. Το νούμερο 35 να περάσει, παρακαλώ. Υψηγή σας. Αχ, γιατρέ μου. Αχ, γιατρέ μου. Την πόρτα κλείστε, την πόρτα κλείστε. Μα την έχω κλείσει. Καθίστε. Αχ, Θεέ μου, γιατρέ, χαλιά είμαι. Από τροχαίο έρχομαι, χαλιά είμαι. Αυτό που ο καθένας έχει τη δικιά του την άποψη, πόσο με εκνευρίζει ως επιστήμον. Δηλαδή, εγώ και ποιο καθόμουν και διάβαζα τόσα χρόνια. Για να αρθείς εσύ και να μου πεις αν είσαι χάλια ή όχι. Εγώ, ο επιστήμον θα το κρίνω. Τα πτυχία, βρε, για ποιον τα πήρα εγώ. Για να έρθεις και να μου λες ότι είσαι χάλια. Κάτσε και διαβάζω. Δείξε. Ορίστε, χάλια και ειδής. Μια χαρά είστε, κύριε μου, μια χαρά είστε. Ό,τι και να είχατε έχει περάσει. Δώστε μου και 100.000 να κλείσουμε τώρα να φύγουμε. Τι 100.000, γιατρέ μου, είστε με το καλό. Εδώ έδωσε έξω στον άλλον μόνο για να πω μέσα 50.000. Καλά και τον τρεχτόρες και δεν τρέπεσε καθόλου. 50.000 πήρε ο άνθρωπος που κάνει το κλητήρας και εγώ επιστήμον άνθρωπος με τα πτυχία μου, με τα γραφεία μου, με τις ποδιές μου και να πάρω λιγότερα. Και λίγα σου παίρνω, δώσουμε 100.000. Μα είναι ο μισθός μου, κύριε. Δώσε μου τώρα και όλα 100. Ναι, τα σουλά. Έχει γύρισει! Τι! Κράτα τον ανοιχτό! Έρχομαι! Έχει γύρισει! Έχει γύρισει, άνθρωπε μου, όλα τα λεφτά είναι στην εγχείρηση! Τι λες τώρα, κάνω! Γιατρέ μου, είμαι το νούμερο 21! Επιτέλους, θα με εξετάσετε! Ελάτε μέσα! Βέβαια, ελάτε μέσα! Μια εβδομάδα περιμένω! Ναι, μείνατε μας, έμεινα μόνο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το ιστορικό σας. Τον Κολοκοτρώνη, τον γνωρίζετε? Τον ίδιο. Πόσες φορές, φίλε δημόσια υπάλληλε, δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην υπηρεσία σου γιατί σε έπιασε ο προϊστάμενός σου να κοιμάσαι? Πόσες φορές δεν σου παραπονέθηκαν οι πολίτες που ήρθαν για να εξυπηρετηθούν από σένα, αλλά εσύ λαγοκοιμόσουν. Ξεχνάς μήπως πόσες φορές δεν κόντεψες να σπάσεις τα μούτρα στο γραφείο γιατί κουτουλούσες από την ίστα? Φτάνει πια! Τέρμα στη στεναχώρια και την απελπισία. Η Amantel Shopping σας δίνει για άλλη μια φορά την λύση στο τόσο σημαντικό αυτό πρόβλημα.
Τα έξυπνα γυαλιά είναι η συσκευή που σας βγάζει από τη δυσάρεστη θέση. Προσαρμοσμένα επάνω στους φακούς βρίσκονται τα ψεύτικα μάτια, τα οποία είναι ορθά άνοιχτα για να μπερδεύεται όλος ο κόσμος. Ο ειδικός μηχανισμός σας κρατάει το κεφάλι όρθιο και έτσι χωρίς κανένα κίνδυνο μπορείτε να απολαύσετε τον υπνάκο στη δουλειά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 0700 800 900 αυτού και βγαίνω και αποκτήστε τα διακριτικά έξυπνα γυαλιά στην προνομιακή τιμή των 467.887 δραχμών. Για τους 674 φίλους που θα τηλεφωνήσουν πρώτοι, δώρο αυτόματος μηχανισμός σφραγίσματος. Εσείς απλά κρατάτε σφραγίδα στο χέρι σας, κοιμάστε και αυτή με μοναδικό τρόπο ανεβοκατεβαίνει επάνω στα χαρτιά που δήθεν σας απασχολούν. Μαγικά γυαλιά και δώρο η αυτόματη σφραγίδα. Ένα καταπληκτικό προϊόν της Amantele Shopping με σεβασμό προς τον δημόσιο υπάλληλο φίλο καταναλωτή. Μπα. Λέγε αγοράκι μου. Δεν μπορώ άλλο, βαρέθηκα. Τι βαρέθηκες βρε αγόρι μου. Θέλω να γίνω δημόσιος υπάλληλος. Βαρέθηκα και τα παιχνίδια και όλα. Και το σχολείο και την τηλεόραση και όλα. Θέλω να δουλέψω. Θέλεις να γίνεις δημόσιος υπάλληλος, είπες. Ναι. Με έχεις κάνει τόσο ευτυχισμένο αυτή τη στιγμή, αγόρι μου. Δημόσιος υπάλληλος ο γιος μου. Τι φιλοδοξία, Θεέ μου. Αλλά πρέπει να σε προειδοποιήσω, αγόρι μου. Πρέπει να σε προειδοποιήσω. Πως το να γίνει κανείς δημόσιος υπάλληλος σε αυτή τη χώρα είναι μια δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί θυσίες. Απαιτεί πολλή δουλειά. Διάβασμα. Επιμονή. Υπομονή. Κυρίως βέβαια αυτό που χρειάζεται είναι να ζει μέχρι να μεγαλώσει ο θείος ο Βαγγέλης, ο βουλευτής. Α, για τόσο διάβασμα και επιμονή μιλάς. Κατάλαβα τώρα. Εντάξει. Σώθηκα. Δεν ξέρω αν θα ζει μέχρι τότε όμως. Απλώς οι άλλοι έφυγαν μακριά από αυτόν. Ε, φίλε, εσύ που βλέπεις τώρα τηλεόραση. Μείνε στο δέκτη σου, θα έρθουμε σε λίγο. Τώρα, πάμε για διαφημίσεις. Πολύ νεανικό. Πανάθεμα την υπηρεσία και πανάθεμα το δημόσιο και α, τη δουλειά του. Πάρουμε την τσάντα να φύγει. Σκάτα, λαφωτήρια βάζω στα κουλάπια μου, το αυτό μου που είναι. Σκάτα. Ξεκουραστούμε, που είμαστε. Τι έγινε, παιδιά, τι χαράει, κλειστήκατε. Τι είσαι εσύ. Εσείς με πετάξατε έτσι μέσα, κύριε. Τι, εγώ πέταξα ένα λαδοτήρι κάτω. Εσύ τι είσαι. Το τζίνι είμαι, κύριε. Το τζίνι. Από το λαδοτήρι, το τζίνι είμαι. Το τζίνι είσαι, ναι. Και τι μπορεί να κάνεις εσύ. Μπορώ να σας πραγματοποιήσω τρεις επιθυμίες. Ταράχτηκα, κοπήκαν τα πόδια μου. Καθίστε. Δεν σας πειράζει. Δηλαδή, όταν λέτε τρεις επιθυμίες, ό,τι. 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 Κοιτάξτε, εγώ δημόσιος υπάλληλος είμαι όλη τη μέρα σε αυτό το παλιογραφείο. Ξέρετε τι θέλετε. Να αλλάξω περιβάλλον, να είμαι κάπου έτσι αραχτός, να κάθομαι να βλέπω φοίνικες. Σιγά μην μπορείτε. Φοίνικες, να έχω μια γυναικάρα δίπλα μου να κουφτώνω. Γίνεται να αλλάξω περιβάλλον. Η επιθυμία σας διαταγή μου, κύριε. Σοβαρά. Αχ, αλήθεια έλεγε. Η επιθυμία μου έγινε διαταγή. Είναι παράδεισος εδώ, είναι καταπληκτικά, κύριε Τζίνι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι. Αχ, τι ωραία. Αχ, τι ωραία εδώ. Ναι, αφέντη μου, έχεις όμως και μια δεύτερη επιθυμία που μπορώ να σου πραγματοποιήσω. Θες να μου την πεις λίγο. Ό,τι θέλω, μπορώ να ζητήσω, ό,τι θέλω. Ό,τι. Θέλω να μου κάνεις δύο τσουβάλια με λεφτά, τρία. Να έχω λεφτά, να βάζω το χέρι μου μέσα, να πιάνω λεφτά, τα πετάω. Περίμενε. Η επιθυμία σου, διαταγή μου. Λεφτά! Λεφτά! Γυναίκες! Αχ, τι ωραία! Εδώ θέλω να μείνω, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ μ' αρέσει. Να σου πω λίγο, αφέντη μου, κάτι, γιατί έχω και δουλειές. Δεν μου λες και την τρίτη επιθυμία. Να τελειώνουμε. Η τρίτη μου επιθυμία, αφού τα χώρα. Η τρίτη μου επιθυμία είναι να μην ξαναδουλέψω στη ζωή μου, να κάθομαι, να είμαι αραχτός, να μην έχω έννοιες. Αυτή είναι η επιθυμία μου, η τρίτη. Αυτή. Η επιθυμία σου, διαταγή μου. Ήθελα και το ζήτησα πάλι στα ίδια ιστορικά μου στο γραφείο να κάθομαι γάμο. Σ'
Σήμερα, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε ένα αμάν αφιερωμένο στο ελληνικό δημόσιο, στην ελληνική πραγματικότητα σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες και πάει λέγοντας. Βέβαια, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, πρέπει να πούμε πως δεν είναι μόνο αυτή η πραγματικότητα. Υπάρχουν και άνθρωποι στα πόστα που θέλουν να εξυπηρετήσουν, που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν. Απλά είναι οι λιγότεροι. Τι να κάνουμε, θα έρθει μια μέρα που θα είναι οι περισσότεροι. Σωτήρη. Με ευχές λοιπόν για αυτούς ειδικά που χαλάνε την πιάτσα, τους λιγότερους δηλαδή, να σας καληνυχτήσουμε και να σας ευχηθούμε να έχετε μια ευχάριστη εβδομάδα μέχρι την άλλη Τρίτη που θα μας πάτε και πάλι στη μάπα. Αυτός ήταν ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Και αυτός ήταν ο Αντώνης Καλάκης σε μια εκπομπή με σήμα το γαϊδούρι και όχι κάποιο άλλο ζών. Από εμάς, κυρίες και κύριοι, γεια σας! Κύριε, μ' ακούτε! Κύριε! Σε μένα μιλάτε! Σας μιλάω, με στείλανε από κάτω για να ανοίξουμε... Δεν ακούω κουβέντα! Ποιος ο Μίτσος ότι είστε, κύριε! Σε παρακαλώ, πέρα έξω, μην έχουμε άλλα τώρα, είμαι και λίτσα! Μα είστε... Τι λες, μωρά, άκρε! Θα ήθελα για την οικογένεια και μερίδα, ήρθα. Ναι, θέλετε μια μερίδα να ανοίξει. Καλησπέρα! Τι καλησπέρα, κύριε! Βλέπετε με άλλο σου... Βλέπετε ο άλλος ότι είναι με ένα τηλέφωνο, έτσι σε μια υπηρεσία. Και μας διακόπτει. Πρόβλημα βγάζει. Πες τα, άρα Μίλτο. Πες τα, Μίλτο. Τι το. Τι είπα πάλι. Η μαγιά, αν θες να μάθεις τώρα, μας στέλνει και τηλεόραση. Ναι, γιατί πες μου να μάθω και δεν είναι ούτε στην εμφάνιση, ούτε δε εσύ σου με θεωρούσε μάγκα. Είναι στην ψυχή. Το έχεις στην ψυχή σου. Το λες. Εσύ δυστυχώς δεν μπορείς ούτε μαγιά να κάνεις, ούτε να... Εσύ το έχεις δηλαδή στην ψυχή σου. Ναι. Κράτα λίγο, Αλένα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, φεύγουμε, αντίο. Τι να κάνει. Τώρα... Παρατήρησε! Παρατήρησε! Βίντεο! Σούπα, εδώ! Σούπα! Σπάζω! Πάντα! Δεν μπορώ άλλο, παιδιά, σπάγα! Τι κάνετε, γιατρέ, καλά είστε, καλά είστε, καλά είστε. Ο κύριος τα παίρνω γουλοέφορας, πού μπορώ να τον βρω? Ο ίδιος, έκανα εγχείρηση, τρανσέξουαλ. Συγγνώμη. Δεν ρώτησα τον Πέρνογλου. Τα Πέρνογλου. Α, τον Πέρνογλου, έτσι. Τι θες, ρε. Καλά, τι χτυπάς, ρε, μαμά, είναι ένα τώρα, τώρα, σε δύο στα αλήθεια, ρε. Μα εσύ με δένεις εμένα. Άντρε, κάμαστε. Μπροστά με ως είμαι. Άντρε, φύγε από εδώ. Κάμαστε, χάρη, μάθατε όλοι πήρατε ένα αξιούμα. Απολύες. Καλά, ευχαριστώ. Λέγε καλά, κοιτάρα. Έκλεισα τα μάτια μου πριν έρθει. Πάμε. Λέγε καλά, κοιτάρα. Πού τα κούπρα. Πολύ χλιαρή. Λέγε καλά, κοιτάρα. Λέγε. Τρία, δύο, ένα. Άλλο. Λέγε, κοιτάρα. Λέγε, που τα έχεις τα κλουπημία. Λέγε. Άμα, μάμα, για πλάκα μου και πιάνω κλουπημία, μη μπλάτε. Λέγε, κοιτάρα. Λέγε, λέγε. Μα τι να πω, κύριε. Ξέρω, κόλου, έχετε την, το πιστοποιητικό του ΙΚΑ ότι έχουν μακρύνει τα μαλλιά σας άνω των 5 πόντων. Πιστοποιητικό υγείας. Πιστοποιητικό. Ένα καταπληκτικό πιστοποιητικό, αγαπητοί μου φίλοι. Δεν δουλεύω. Καταπληκτικό. Και η μόνη που υπάρχει εδώ είναι η Μαριάννα Πλατωμούρο, μια καταπληκτική κοπέλα. Ρωσφατώ.